Λοιπόν, επιστρέψω στο δεύτερο μέρος εκπομπής και στην παρέα μας μπαίνει ο Στέλιος Παπαντονίου από το PowerDay.gr. Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα, Νάκη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης. Λοιπόν, μεγάλη μέρα σήμερα για τον ΠΑΟΚ, για τον φορμαρισμένο ΠΑΟΚ, θα κάνουμε μια κουβέντα επ' αυτού. Αντιμετωπίζει την Midland, μια ομάδα η οποία μοιάζει στα μέτρα του, δεδομένου το ότι η ομάδα, κατά τη γνώμη μου, που είχε στους ομίλους του Europa Conference, είναι ανώτερη της Midland στο συνολικό της, στη συνολική της εικόνα. Και θυμίζουμε ότι έστω και με λίγη τύχη, έστω και με όλα όσα έγιναν, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να περάσει από την Κοπενχάγη. Σήμερα λοιπόν ένα δεύτερο ραντεβού στη Δανία για τον Δικέφαλο Βορρά. Θέλουμε το δικό σου σχόλιο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένετε και πάρα πολύ καιρό. Το γεγονός ότι αυτό το παιχνίδι έρχεται σε ένα χρονικό σημείο όπου ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μεγάλη αγωνιστική φόρμα, έχοντας το momentum, έχοντας ένα μεγάλο σερί στην Ελλάδα με συνεχόμενους αγώνες και συνεχόμενες νίκες, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί υπέρ του και του δίνει ψυχολογία και του δίνει αυτοπεποίθηση. Και γενικότερα είναι κάτι το οποίο κοιτάει, δημιουργεί τις προϋποθέσεις να κοιτάει ο Δικέφαλος με μεγαλύτερη αισιοδοξία το παιχνίδι στην Δανία. Ο Ευρωπαϊκός ΠΑΟΚ είναι η τέταρτη του απόπειρα στην Δανία ιστορικά. Έχει έναν απολογισμό από τις προηγούμενες τρεις φορές που βρέθηκε στην Δανία. Μία νίκη είναι η πρόσφατη με την Κοπενχάγη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Είναι κάπως ισορροπημένα τα πράγματα όσον αφορά τις αποδράσεις του στην Δανία. Σήμερα θα δούμε ποιο από όλα τα τρία αποτελέσματα θα πάρει και προβάδισμα. Θέλω έτσι να κάνουμε και ένα σχόλιο για αυτή τη φόρμα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έστω και με μισό μηδέν θα τα κερδίσει όλα τα παιχνίδια το τελευταίο διάστημα, αλλά φαίνεται να πληρώνει το πολύ κακό πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας της Super League και γενικότερα αυτόν τον πρώτο γύρο, ο οποίος τον έχει αφήσει στο μείον 9, και νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα το ανατρέψει για να καταφέρει να φτάσει στον τίτλο στο τέλος. Θα συμφωνήσω σε αυτό, ότι είναι πολύ δύσκολο το να ανατραπεί αυτό το συνενέα, δεδομένου το ότι δεν κατάφερε να κερδίσει και τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Εάν κέρδιζε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε κάτω από διαφορετικές συνθήκες και ενδεχομένως να έχει και μεγαλύτερες ελπίδες. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά και το σερί, που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι αυτό που λέμε ότι αρχίζει και φαίνεται η εικόνα του Ρασβάνου Λουτσέσκου, η ταυτότητα του Ρασβάνου Λουτσέσκου. Ένας όπου το ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός αρχίζει και βρίσκει τις σταθερές που τις έψαχνα στην αρχή της σεζόν, και γενικότερα αρχίζει και ενεργοποιεί παίκτες, περισσότερους παίκτες όπου μπορεί να βασιστεί. Πλέον ο Λουτσέσκου αρχίζει να έχει στην διάθεσή του γύρω στους 15 με 16 ποδοσφαιριστές όπου μπορούν να του δώσουν λύσεις, τόσο όσον αφορά τα αμυντικά τους καθήκοντα, όσο και στο σκοράρισμα. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό το οποίο σας λέω είναι ο Μητρίτσα. Ο Μητρίτσα που στην αρχή της σεζόν ξεκίνησε και όλοι τον βλέπαν στην Θεσσαλονίκη και στην ΠΑΟΚ πολύ με έντονο προβληματισμό λόγω της εικόνας του. Όμως είδαμε ότι σε τελευταία παιχνίδια είναι ένας από τους πρωταγωνιστές και ειδικότερα στον προημιτελικό με την ΑΕΚ για το κύπελλο Ελλάδος. Σωστά, πολύ σωστά. Θέλω να μου πεις τι περιμένουμε να δούμε σήμερα από πλευράς ΠΑΟΚ απέναντι στη Midland. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ που βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια στο πρωτάθλημα δεν θα έχει και μεγάλες διαφορές σαν αυτόν τον ΠΑΟΚ που θα δούμε στην Δανία. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι μια εικόνα την έδωσε και ο Ρασβάνου Λουτσέσκου στην χθεσινή συνέντευξη τύπου στο γήπεδο της, πριν το μάτι, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που δίνει, λέγοντας ότι εμείς πάμε και στην Δανία για να κερδίσουμε. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στη Δανία για να κερδίσει, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι στα μέτρα της, και νομίζω ότι αυτός ο ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο, βρίσκει τις λύσεις έτσι ώστε να πάρει αυτό το οποίο θέλει. Και νομίζω ότι θα δούμε αυτήν την εικόνα που έχουμε συνηθίσει στα τελευταία παιχνίδια. Δώσ' μου λίγο το αναμενόμενο σχήμα για απόψε.
Πριν σου δώσω το πιθανό σχήμα για απόψε, να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη απουσία σήμερα και αυτή είναι η απουσία του Κούρτιτς. Μάλιστα. Ο Κούρτιτς, ο οποίος δεν ταξίδευσε στην Δανία, είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν του Δικεφάλου του Βορρά. Μεγάλη απουσία. Έμεινε στην... Ναι, μεγάλη απώλεια. Είναι ουσιαστικά το βαρόμετρο της ομάδας και ο άνθρωπος ο οποίος όταν κάτι δεν πάει καλά βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Τώρα από εκεί και πέρα η άλλη απουσία είναι ο Μουρκ. Ο Μουρκ ο οποίος δεν έχει τόσο μεγάλο ρόλο όσο ο Κούρτιτς, όμως είναι και αυτός μια απουσία. Αντίθετα, στην Δανία ταξίδεψε ο Αντώνιο Τσόλακ και ουσιαστικά θα πάει με αυτούς. Με αυτά τα προβλήματα στην Δανία. Από εκεί πέρα, όσον αφορά την ενδεκάδα, ο Λουτσέσκου θα παραμείνει σε αυτό το αγαπημένο του 4-2-3-1 με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη κάτω από την εστία. Την τετράδα στην άμυνα, στα άκρα να είναι ο Λίρατζης και ο Σίτλεϊ, με τους Κρέσπο και Ίγκενσον να είναι τα δύο άτομα τα οποία θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Ο Ίγκενσον, ο οποίος στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών, καθώς γίνεται μεγάλη κουβέντα για την ανανέωση του συμβολέου, όπου όπως όλα δείχνουν είναι θέμα ημερών η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας του με τον Δικέφαλο για τα επόμενα τουλάχιστον 3 χρόνια. Από εκεί και πέρα πιο μπροστά θα είναι ο Τσιγκάρας μαζί με τον Στέφαν Τσβάπ, δεδομένου της απουσίας του Κούρτιτς. Πιο μπροστά στην θέση 10 θα είναι ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ και στην πλάγια θα είναι ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς μαζί με τον Μητρίτσα, που είπαμε ότι είναι σε πολύ καλό momentum και έχει ανέβει το τελευταίο χρονικό διάστημα, και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τσούμπα Ακπομ. Μάλιστα. Και κλείνοντας, ξέρεις τι θέλω πολύ καλά από σένα, θέλω μία πρόγνωση στοιχηματική για το απόψινό παιχνίδι. Θεωρώ πως σήμερα θα δούμε goal, πιστεύω ότι θα βγει over το συγκεκριμένο παιχνίδι και εκτιμώ, αν θέλεις, και μια πρόβληση σκόρ, ας πούμε, ένα-2. Μάλιστα, 1-2. Επανάληψη της Κοπενχάγης δηλαδή. Βέβαια, ας ελπίσουμε κάτι πιο ορθόδοξο, γιατί εκείνο το παιχνίδι είχε πάρα πολλά πράγματα που οδήγησαν σε εκείνο το διπλό. Ίσως να ήταν διαφορετικά αν δεν υπήρχε κοινικό κινηστό 8. Δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι το ότι ο ΠΑΟ καταφέρει να περάσει από αυτόν τον όμιλο. Έχω και μία ερώτηση εδώ από ένα φίλο. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει το καλοκαίρι ώστε ο ΠΑΟ του χρόνου να είναι πολύ πιο κοντά στο θέμα τίτλος? Νομίζω αυτό το οποίο θα πρέπει να αλλάξει είναι να κατεβάσει το μέσο όρο ηλικία σου. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ βασίζεται σε παίκτες οι οποίοι είναι από 33 και πάνω, ναι μεν του προσδίδει ποιότητα και εμπειρία και συμμαζεύεται, όμως του μειώνει άλλα χαρακτηριστικά τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά. Είναι πολύ πιο σημαντικά η εκρηκτικότητα, η φυσική κατάσταση, η γρηγοράδα, η σπιρτάδα, η φρεσκάδα και γενικότερα το να υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι να έχουν την δίψα να κατακτήσουν κάτι, να κάνουν μια μεγάλη επιτυχία. Κάτι το οποίο ναι μεν υπάρχει και σε αυτούς, όμως νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα που κάποιοι κύκλοι τελειώνουν, ολοκληρώνονται. Και σε αυτή τη γενιά, όπως είναι ο Κρέσπο, όπως είναι ο Βαρέλα, όπως είναι ο Βιερίνια, όπως είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι συνδέθηκαν με τον Double του 19, νομίζω ότι καλώς ή κακώς ο χρόνος τα φέρνει έτσι που οι κύκλοι πρέπει να κλείνουν και οι ομάδες θα πρέπει να προχωράνε μπροστά. Σωστά. Οπότε νομίζω ότι και ο ΠΟΚ θα πρέπει να προχωρήσει μπροστά έτσι ώστε να βρει τα επόμενα πρόσωπα το οποίο θα στηριχθεί και θα είναι οι επόμενοι πρωταγωνιστές που θα τον οδηγήσουν πιθανόν και σε άλλους τίτλους. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, Στέλιο, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Εύχομαι να πέσεις μέσα στην πρόβλεψή σου και στην συζήτηση που θα κάνουμε για τον επαναληπτικό να μιλάμε για μια φαινομενικά πιο κοντά πρόκριση για τον ΠΑΟΚ παρά μια συζήτηση που κάνουμε τώρα χωρίς να έχουμε κάποια στοιχεία στα χέρια μας. Μακάρι. Λοιπόν, Στέλιο, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή μέρα σε όλους.